Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι. Σε πετυχαίνουμε στα Γιάννενα, στη γενέτειρά σου. Ναι, ναι, είμαι στα Γιάννενα εδώ και λίγες ώρες. Είναι όντως δύσκολη χθεσινή ημέρα και ακόμα πιο δύσκολη η αυριανή που θα αναγκαστούμε να αποχαιρετήσουμε τον προπονητή μας. Νομίζω ότι ήταν από τους ανθρώπους που αφήσανε πολύ δυνατά το στίγμα τους στο χώρο μας, στο μπάσκετ. Ήταν από αυτούς ίσως τους λίγους που πιστεύαν ότι μπορούμε να φτάσουμε τόσο ψηλά, που μας ενφυσούσε και εμάς αυτή τη δύναμη και αυτή την πίστη ότι μπορούμε το παραπάνω και το ακατόρθωτο για πολλούς. Και σχεδίασε όλη αυτή την μεγάλη πορεία που φυσικά δεν ήταν μόνο είχε μάλλον επιστέγασμα το Ευρωμπάσκετ, γιατί αυτό ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, πολλά χρόνια προσπάθειας, ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, με πολλές πίκρες και πολλές δυσκολίες, αλλά τελικά γευτήκαμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη επιτυχία, και όταν λέω όλοι μαζί εννοώ όλοι οι Έλληνες μαζί. Ο coach, επειδή είπε στην αρχή για θεούς και τα λοιπά, ήταν από αυτούς τους ανθρώπους που και μετά την επιτυχία μας κρατήσανε στη γη. Δηλαδή είναι εύκολο να ξεφύγεις, αλλά όταν έχεις τέτοιους ανθρώπους δίπλα σου να σε κρατάνε, να καταλαβαίνουν πού πρέπει να είσαι και τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να λες, νομίζω ότι η συνεισφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη και στη συνέχεια στο να αντιμετωπίζουμε σωστά αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Στη διαχείριση της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου εννοείς. Ακριβώς, γιατί πολλές φορές όχι μόνο οι μεγάλες ήττες ή οι πίκρες μπορούν να σε καταστρέψουν, αλλά και η επιτυχία μπορεί να σε καταστρέψει, όχι μόνο σαν άθλημα αλλά και σαν άνθρωπο. Ο Κώστας Πολίτης λοιπόν ήταν αυτούς τους ανθρώπους, τους ισορροπημένους, που ήξερε να πατάει γερά στα πόδια του, αλλά ήξερε ακριβώς και πού βρισκόταν. Ήταν ένας άνθρωπος, πώς να το πω, φίλος μας πάνω απ' όλα. Ήταν δίπλα μας, μας είχε εμπιστοσύνη, ήξερε πώς θα μας μιλήσει, πώς θα μας φωνάξει, πώς θα μας καλοπιάσει. Γενικά ήταν από τους ανθρώπους, όχι για την εποχή του, αλλά και για τη δική μας εποχή, από πρωτοποριακούς, με ανοιχτό μυαλό. Ήταν μπροστά από την εποχή του. Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι μπόρεσε να ενώσει 12 διαφορετικές προσωπικότητες, 12 διαφορετικούς ανθρώπους, παίκτες με διαφορετική δυναμική, και όπως ξέρετε εκείνη την εποχή, είσαι πιο μικρός βέβαια, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ παικτών. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπος που ήξερε να δίνει ρόλους μέσα στην ομάδα και να σε κάνει να πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο πιο σημαντικός παίκτης της ομάδος, και έτσι έπαιρνε το 100% από την απόδοσή σου. Και αυτό ήταν νομίζω και το μεγάλο μυστικό εκείνης της ομάδας, ότι όλοι ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε και ο καθένας έδινε το κάτι παραπάνω ώστε να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Αλλά ο Κώστας ο Πολίτης δεν ήταν μόνο προπονητής για μας, ήταν πολλά περισσότερα πράγματα, και ο ίδιος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ζωντανός μέσα στην κοινωνία, με τις απόψεις του, με τα πρέπει του, με τα θέλω του, και δεν δίσταζε και να τα πει και να παλέψει για να τα κάνει πραγματικότητα. Άλλωστε η καταγωγή του από την Κεσαριανή, την οποία ποτέ δεν την απαρνήθηκε, και μάλιστα η γη της Κεσαριανής θα το φιλοξενήσει και αύριο, νομίζω λέει πολλά πράγματα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε τις ρίζες του, και αυτό έδινε ένα μεγάλο παράδειγμα προς όλους μας, γιατί όπως είπα και πριν είναι πολύ εύκολο, ειδικά από κάποιες επιτυχίες και από η δόξα, να σου χαλάσει το μυαλό. Νίκο, έχοντας ακούσει πάρα πολλές ιστορίες 31 χρόνια μετά, κάθε χρόνο, ξέρεις, εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μύγα ξύγκη, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, αλλά έχουμε ακούσει γενικώς από εσάς πάρα πολλές ιστορίες. Εγώ έχω συγκρατήσει ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ακροβατούσε ανάμεσα στην αυστηρότητα, την πειθαρχία, αλλά και την ζεστή επαφή μαζί με τους παίκτες του. Έτσι ήταν.
Ακριβώς. Είχε αυτή τη χρυσή ισορροπία που σου έδινε την εμπιστοσύνη, σε αντιμετώπισε σαν μια προσωπικότητα που ήξερε ότι εφόσον θα σου φερθεί με τον αλφα τρόπο θα συμπεριφερθείς και εσύ ανάλογα. Και αυτή η εμπιστοσύνη που έδειχνε στους παίκτες την έπαιρνε πίσω, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από το γήπεδο. Και ήταν από τους ανθρώπους τώρα, μια και μιλάμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι από τους ανθρώπους που έφερε κοντά τους δημοσιογράφους και γενικά τα μέσα. Δεν είχε αναστολές ή ανασφάλειες ότι κάτι θα ακούσουν ή κάτι θα πούνε ή κάτι. Ήταν τόσο γεμάτος και δυνατός που και αυτό βοήθησε, γιατί η ομάδα αυτή έγινε αγαπητή με σωστή διαχείριση, έγινε αγαπητή και στον κόσμο, και γι' αυτό είναι αυτό που είπες, ότι φτάνουμε 31 χρόνια μετά και συζητάμε ακόμα για εκείνη την εποχή. Βέβαια το κακό είναι ότι πλέον τώρα, γιατί λίγες μέρες πριν ήταν και η επέτειος του Ευρωμπάσκετ, θα αρχίσουν να συζητάμε και για τους ανθρώπους που φεύγουν, και είναι ο coach ο πρώτος που έφυγε και θα είναι μεγάλη απώλεια για μας για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ήταν ένας προπονητής ο οποίος από πολλούς από εσάς είχε αποκληθεί και ως πατέρας σας. Μετά από όλα αυτά τα οποία ζήσατε σε εκείνο το τρομερό διάστημα των 45 ημερών, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στην Άουσα μέχρι την φοβερή βραδιά της 14ης Ιουνίου του 1987. Σίγουρα, αν φανταστείς ότι είχαμε και παιδιά τότε όπως ο Φάνης και ο Μιχάλης που ήταν 22 χρονών, φυσικά και σε εμάς όλους ήταν σαν πατέρας μας. Βέβαια εγώ επειδή είχα τη χαρά και την ευτυχία να τον ζήσω και μετά τα επόμενα χρόνια στην Ομοσπονδία. Στην Ομοσπονδία και να έχουμε το στέκημα στη Γλυφάδα, το ξενοδοχείο των Τζόνς που ήταν και το ξενοδοχείο της Εθνικής. Εμείς τον φωνάζαμε χαϊδευτικά Θείο Κώστα τότε, και έρχεται ο Θείος Κώστας. Με την έννοια ότι, ξέρεις, ερχόταν και προσπαθούσε να μας περάσει τη φιλοσοφία του, τα μηνύματά του κτλ. Μέσα από όλες τις διεργασίες και μέσα από όλα τα γήινα πράγματα που έκανε, και δηλαδή παίζοντας το τάβλι ή την ξερή ή συζητώντας για από πολιτική μέχρι για καλλιτέχνες ή για οτιδήποτε, έλεγε τη γνώμη του και προσπαθούσε να περάσει τα πιστεύω του. Και ήταν από τους ανθρώπους, τους ζωντανούς και τους μαχητικούς μέσα στην παρέα και σε όποια συναναστροφή έκανε. Μάλιστα. Νίκο Φιλίππου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά τα πολύ ωραία λόγια. Θα τον αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί αύριο το απόγευμα στο κημητήριο της Κεσαριανής. Εύχομαι καλή επιστροφή και θα σε δω αύριο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και θα τον θυμόμαστε πάντα με χαρά και με τις επιτυχίες που φέραμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Για χαρά. Ευχαριστώ.